τίποτα τώρα εδώ. Το γκολ του Σβάμπ. Ο Σφιντές και εδώ, στα δύο μέτρα ο Ρόουζ. Το γκολ των μισών του Ρόουζ. Τώρα λένε φταίει ο Μπακ, ο τερματοφύλακας. Τρίχες. Άμα βάλεις το βίντεο, ο Ρόουζ είναι δύο μέτρα μακριά από το Σφιντές. Σε μεγάλο χώρο. Να το. Αλλά είναι και τρομερή η κάθετη του Σφιντές. Δεν του το είχα. Βέβαια. Ούτε εγώ του το είχα. Δεν του το είχα. Και πάει και αυτό. Πάει και αυτό στα μοντέρνα φορ, βλέπει Ελαραμπή κλπ. Έτσι. Βέβαια. Άμα κάνει τέτοια. Ναι, έχει ναι. Κάνει και, και στο μάτσο έκανε και άλλα τέτοια. Σωστό. Δεν κατέληξε. Σωστό. Αλλά έκανε. Άρα γιατί να πουληθεί αυτό. Δηλαδή αγωνιστικά με το φινάλε που κάνει ο Σφιντέρσκι δεν είναι για να πουλιέται. Αυτό είναι σαν τις γκόμενες. Οι γκόμενες, κοπέλες, έχουν την ψυχολογία την μεταβαλλόμενη. Ναι. Και άμα είναι και καμιά 45-47 χρόνια σταματάει η περίοδος και είναι μούρλα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει τη σεζόν δυνατά. Το πιάνει να πούμε το ψυχολογικό. Ξανάρχεται λίγο καλύτερα. Το πέφτει μεγάλο το ψυχολογικό και ανεβαίνει η ψυχολογία μετά. Είναι παίκτης δηλαδή γκόμενα. Ψυχολογία γκόμενα. Ασανσέρ. Τι πάμε, πάμε ευκαιρία Μπερτόλιο από κόρνερ Γκανέα. Να δούμε τον Άρη εδώ. Ο Μπερτόλιο, ο οποίος πατάει περιοχή, έτσι. Ο Μπερτόλιο όχι πατάει περιοχή. Πατάει πιο πολύ περιοχή. Και όταν ο Τζέκο με τον Σάσα δεν μπορεί να την κατεβάσουν την μπάλα γιατί δεν ξέρουν. Και ο Δελιζίσης με τον Ρόζ δεν κατεβάζουν και αυτή την μπάλα. Δεν έρχεται 15. Τα κολλάει στο center for. Δεν κάνει τη μεγάλη κίνηση που κάνει ο Ελαράμπι. Ο Βαλμποένα. Βαλμποένα, ναι. Ναι. Μπορεί να την κάνει ο Ελαράμπι από τα φορ. Τίποτα. Κάθεται εκεί στα 7 μέτρα και περιμένει να την πάρει κοντά στην. Δεν έχει την κίνηση του δεκαριού. Τα στοιχεία παίρνω, δίνω. Φορτούνης, ρε παιδί μου. Δεν έχει τέτοια στοιχεία. Πιο πολύ κολλάει στα δεύτερο φόρ. Ευκαιρία Λικαντουρί από Πάσα Σφιντέρσκι. Την βάλαμε γιατί είναι ακόμα μία κάθετη του Σφιντέρσκι. Και είναι και πολύ ωραία κίνηση του Ελικαντουρί που φεύγει στην πλάτη και το βγάζει πολύ ωραία και ο Κουέστα, έτσι. Δηλαδή, με έναν υγιή Κουέστα δεν θα είχε τα προβλήματα, νομίζω, ο Άρης που ταλαιπωρήθηκε φέτος αλλάζοντας πολλούς goalkeeper. Ναι. Χαρακτηριστικό κλέβω και φεύγω. Δεν χρειάζεται μεγάλη κατοχή στα ντέρμπι. Ναι. Και ωραίο, ναι. Ωραίο σπρίτ ο Ελκαντουρί, Ναι, ο Ελκαντουρί δεν τον περίμενα. Και αυτός μπήκε πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα, έκανε μια μεγάλη πτώση και κάνει καλό φίνις. Κάνει καλό φίνις και Σφιντέρσκι κάθετη πάλι. Λοιπόν, ευκαιρία με Σφιντέρσκι και Ζίβκοβιτς από σέντρα Ελκαντουρί έχουμε στη συνέχεια. Εδώ. Και έχουμε το βάλει το γράφημα για, για τις αποστάσεις που δεν είναι σωστές στην αμυντική διάταξη του Άρη. Ειδικά ο Ρόουζ και ο Μπάκο αριστερός, ο Στρούγγεν, ναι, δεν ήταν καλή. Mm-hmm. Μόνιμο ντεφορμάρισμα ο Ρόουζ, με το κουλό ο Στρούγγεν δεν μπορεί από την άλλη μεριά ούτε να ανεβάσει την μπάλα. Δεν έρχεται και γρήγορα στις διαγώνιες κινήσεις, καλύψεις. Δεν είναι και αυτός καλά τελευταία. Θα μπορούσε εδώ να γίνει το 0-2 εύκολα. Θα δούμε την κόκκινη του Άρντα για το μαρκάρισμα στον Ρόουζ. Ουσιαστικά δεύτερη κίτρινη. Δεν είναι κάρτα αυτό. Δεν είναι κάρτα. Εγώ πιστεύω ότι πάει στην μπάλα. Δεν είναι κάρτα, όχι. Αυστηρή. Ναι. Αυστηρή πολύ. Εντάξει, μου λέει ο Γιώργος είναι το. Οπα, μαύρο. Είναι το πίσω πόδι, αλλά κάπου πρέπει να το στηρίξει και το πίσω. Δηλαδή. Δεν νομίζω. Και εγώ συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο γιατί φαίνεται καθαρά τον τρόπο που βάζει το πόδι ότι δεν θέλει να. Θεώρησε ότι πήγε με την τάπα, ας πούμε. Όχι. Αυτό πάει το μυαλό μου, ότι αυτός σου λέει πάει με τις τάπες. Τον θερίζει με το πίσω, αλλά εκεί είναι πάνω στο γλίστριμα. Έχει τίνει το δεξί το πόδι, το έχει τίνει με τάπα. Βέβαια. Το πίσω δεν είναι. Εντάξει, το μαζεύει το πίσω. Μαζεύει. Αυτός πιστεύω είδε το δεξί ότι πάει με την τάπα, δεν το βρίσκει, ναι, αλλά τιμωρεί την πρόθεση. Αυτό πάμε πιστεύω. Να δούμε και την ευκαιρία του Μπερτόλιο. Καλός διαιτητής. Αν και νέος σε ηλικία, πάρα πολύ καλός διαιτητής ήταν. Ευκαιρία Μπερτόλιο. Λέγαμε αυτός και τα λοιπά, τι είναι και τα λοιπά. Πολύ καλός ήταν. Για 29 χρονών. Βέβαια.
Εδώ, εδώ είναι... τώρα έχει μείνει με 10 ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Κάνει σπουδαία απόκριση ο Πασχαλάκης, ο αγαπημένος μου τερματοφύλακας. Ήταν μια κακή πάσα του Σβάμπ, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκίνησε, αλλά δεν είχε στήριγμα. Οπότε δικαιολογημένο ο Άρης βγάζει αυτή την ευκαιρία. Ο Πασχαλάκης ήταν καλός και στις εξόδους. Ωραία. Δεν θυμάμαι αυτή την απόκριση. Καλή, μεγάλη είναι. Αλλά εκείνο που κρατάω θετικό στον Πασχαλάκη είναι η εξόδους. Σταθερός για λίγες φορές. Εντάξει, και αρχίζει και δείχνει από τη στιγμή που παίρνει μάτς κάτω από τα δοκάρια. Γιατί... Βιάζεις και βουνιές, έχεις πει κάτι χέρια δανάλιες, παίζεις μπόξ, κάνεις ιστορίες και τι. Δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα, φοβάσαι μην τη χάσεις. Σιγά.